Δύο ομάδες αεροπτεριστών από τη μακρινή Κίνα βρίσκονται στην πόλη των Ιωαννίνων, προκειμένου να κάνουν ασκήσεις με αλεξίπτωτα πλαγιάς, καθώς η περιοχή μας ενδεικνυται λόγω των καιρικών συνθήκων και της λίμνης Παμβότιδας για το εν λόγω άθλημα. Τις ομάδες των αεροπτεριστών καλωσόρισε στην πόλη των Ιωαννίνων ο αντιδήμαρχος Νίκος Γκόλας, ο οποίος σε δηλώσεις του υπογράμμισε πως η παρουσία τους στην περιοχή μας είναι και αποτέλεσμα των ενεργειών του Δήμου Ιωαννιτών για την ανάδειξη και του εναλλακτικού τουρισμού. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθούμε τις δύο πρώτες ομάδες αεροπτεριστών από την Κίνα. Είναι μια μέρα η οποία έρχεται να αποδείξει πως κάποιες κινήσεις που έχουμε κάνει σαν δημοτική αρχή έχουν αρχίσει και αποδίδουν καρπούς. Ο αθλητικός τουρισμός είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το μαζικό αθλητισμό. Με μια σχετικά μικρή επένδυση, αλλά με πολλή θέληση και αγάπη, βοηθήσαμε την κίνηση που έχουν κάνει κάποιοι αεροπτεριστές στην περιοχή μας και βελτιώσαμε τις συνθήκες που υπήρχαν. Αυτό με τη σειρά του έρχεται τώρα να τους βοηθήσει να φέρουν στον τόπο μας ομάδες ακόμη και από τη μακρινή Κίνα. Φανταστείτε ότι οι δύο ομάδες που έχουμε σήμερα κοντά μας είναι μόνο ένα μικρό δείγμα, αφού οι σχολές τους αποτελούνται από 200 και 300 άτομα. Όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται, που είναι από σήμερα μαζί μας, θα φύγει και θα γυρίσει στην πατρίδα τους με τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα αποτελέσουν και αυτοί λοιπόν πρεσβευτές για τον τόπο μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θέλουμε να πούμε ότι θα συνεχίσουμε να βοηθάμε όλες αυτές τις κινήσεις τέτοιου είδους. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον τόπο μας να γίνει ακόμη περισσότερο γνωστός και όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι ο τουρισμός είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, είναι μια διαδικασία που μας αφορά όλους, αλλά αποδίδει και σε όλους. Από την πλευρά του, ο Αστέριος Μακροβασίλης, ιδιοκτήτης σχολής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, ανέφερε πως η περιοχή των Ιωαννίνων είναι από τις καλύτερες στον κόσμο για ασκήσεις πάνω από νερό. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω με τη σειρά μου ότι και να ευχαριστήσω βέβαια εδώ τις τοπικές αρχές, ότι το μέρος μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Εγώ έχω μία από τις μεγαλύτερες σχολές της Ελλάδος που δουλεύω με ξένους, λέγεται Olympic Wings, και έχουμε έρθει στην περιοχή σας ξανά και ξανά με κόσμο από την Ελβετία, τη Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ και τώρα από την Κίνα. Ήθελα να πω ότι το μέρος είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο για να γίνονται διάφορες ασκήσεις πάνω από το νερό, καθώς επίσης και οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές για το άθλημα του παραπέντε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι οι συνάδελφοί μας από τη μακρινή Κίνα ήρθαν εδώ και μείνανε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη φιλοξενία αλλά και με την τοποθεσία. Επίσης και με τα τουριστικά καταλήμματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά εδώ στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η Ντέιζη, εκπρόσωπος των δύο μεγαλύτερων σχολών της Κίνας, δήλωσε εντυπωσιασμένη από το φυσικό περιβάλλον και την λίμνη Παμβότιδα. Υπογράμμισε πως αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τόσο τις ασκήσεις όσο και το τοπίο της περιοχής.